Η εμπειρία που είχε πάντοτε ο χώρος σε θέματα και κοινωνικά και πνευματικά μας βοηθάει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή η ιστορία θα μας καταλάβει καλύτερα από ό,τι μας καταλαβαίνει σύγχρονα. Ευχαριστούμε για τα αρχή που μας επισκεφθήκατε και μας είπατε τόσα πολλά λόγια για την κρίση της Ελλάδας, την οποία λίγο πολύ και εμείς από την τηλεόραση και από εφημερίδες έχουμε πληροφορηθεί. Αλλά διερωτάτε κανείς μεγάλο το έργο σας, η φιλανθρωπία και η προσφορά της Εκκλησίας στους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα, πόσο καιρό θα αντέξει η Εκκλησία ή αυτός ο κόσμος ο οποίος από το υστέρημα που είναι από το περίστευμά του θα δίνει το χρήμα για να δίνει λοιπόν μια τροφή σε αυτούς τους πονεμένους αδικημένους και τους αναξιοπαθούντες όλους. Πόσο καιρό θα αντέξει. Είναι αυτό το ερώτημά μου. Και δεύτερον, εάν διανοείται το κράτος σε σύντομο χρόνο να δώσει μια ανάπτυξη στο κράτος μας για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Διότι είμαστε κράτος το οποίο βέβαια οι κυβερνήσεις δεν έχουν επιμεληθεί ούτε φρόντισαν ποτέ να δημιουργήσουν ιδρύματα για να μάθουν οι νέοι μας όλες τις τέχνες, να φέρουν μεγάλους επιστήμονες ιντζινιέρες στο κράτος, να φέρουν από τα ξένα κράτη, Γερμανία, Γαλλία, οτιδήποτε αλλού, μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες για να δώσουν κίνητρα στον κόσμο να εργαστούν και εν συνεχεία παράλληλα με τη διάρκεια του χρόνου να μάθουν όλη αυτή λοιπόν την τέχνη και εμείς οι ίδιοι να παράγουμε μόνοι μας και να εξαγάγουμε για να μπορέσουμε λοιπόν να κρατηθούμε. Κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, η μόνη σωτηρία για το κράτος μας είναι ο πλούτος τον οποίο έχουμε λοιπόν θα μένουν κάτω από τη γη και τη θάλασσα. Εάν αυτός ο πλούτος βγει, θα μπορέσουμε λίγο κάπως να ξεπληρώσουμε και να φροντίσουμε. Αλλά κύριο μέλημα είναι να προσπαθήσουμε, κατά τη δική μου γνώμη, η νεολαία μας να μην την αμελήσουμε και να μάθουν όλα τα παιδιά μας, όλες τις τέχνες όπως εδώ στη Γερμανία. Τελειώνει μια ορισμένη σχολή και πάει το παιδί για να εκπαίδευση υδραυλικός. 3 χρόνια υδραυλικός, πληρώνεται ένα μικρό μισθό, καταρτίζεται θεωρητικά και πρακτικά και είναι τέλειος τεχνίτης που μπορεί να προδώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα κλασικό που το έζησα για να καταλάβετε την ανατολία που το έλεγα. Όπως καταλαβαίνετε, η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα των νέων. Το γραφείο μου λειτουργεί σχεδόν ως γραφείο ευρέσεως εργασίας. Αλλά δεν μπορώ και λέω και την αλήθεια ότι δεν είμαι πολιτικός να δένω ψήφους. Ήρθε λοιπόν μια μάνα με την κόρη της. Μου έφερε ένα φάκελο με πολλά χαρτιά. Μου λέει, σεβασμιότατε, το κορίτσι μου, για κοιτάξτε, έβγαλε το λύκειο. Έκανε υπολογιστές, ξέρει γλώσσα. Σας παρακαλώ, μια θέση εργασίας, σε ένα γραφείο κάπου, σε μια υπηρεσία, έχει τόσα προσόντα να είναι γραμματεύς. Όμως είχε τα προσόντα. Είδα όμως και ήξερα και την κατάσταση. Εάν η ανεργία χτυπάει τους άνδρες, στις γυναίκες έχει χτυπήσει πιο πολύ στην Ελλάδα, αυτή είναι η αλήθεια. Προσπάθησα να τους εξηγήσω, να κάνω ό,τι μπορούμε κλπ. Όταν δημιουργήθηκε λίγο κλίμα εμπιστοσύνης, λέω, στην κοπέρα. Τώρα κορίτσι μου, σου κάνω μια ερώτηση έτσι. Εντάξει, εγώ θα τα κρατήσω αυτά, θα προσπαθήσω να κάνω. Αλλά τώρα έτσι πες ότι μιλάμε σαν πατέρας προς το παιδί μου. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά να το πεις καρδιακά. Εάν δεν είχες όλα αυτά, μέσα στην ψυχή σου υπάρχει ένα επάγγελμα που θα ήθελες να κάνεις. Και μου απαντάει, κομμότρια σεβασμιότατα. Δόξα τω Θεώ. Αύριο το πρωί, κορίτσι μου. Μητέρα, εγώ αύριο το πρωί θα πάω κομμότρια. Αυτό που αγαπάς θα το κάνεις τέχνη και θα ζήσεις και εσύ και η οικογένειά σου. Όμως η μάνα ήθελε γραμματεία την κόρη της. Και η κοπέλα αγαπούσε να γίνει κομμότρια και θα ήταν τέλεια κομμότρια και θα γίνει, είμαι βέβαιος. Διότι με τον τρόπο που το είπε, το είπε αφόρμητα, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε οι Έλληνες. Αλλά τώρα το καταλαβαίνω και έπειτα επιτρέψτε μου, αντί να ψάχνουμε τον πλούτο μόνο τον υπόγειο, που συμφωνώ μαζί σας, ας αξιοποιήσουμε και τη γη μας αυτή καθεαυτή, την εγκαταλείψαμε. Την εγκαταλείψαμε. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα όμως πολλοί επιστρέφουν. Έχω νέα παιδιά που γυρίζουν στο πατρικό σπίτι, παίρνουν το κτήμα στα χέρια τους, φτιάχνουν τον κήπο τους επιτέλους για πρώτη φορά στο σπίτι και λένε, θα ζήσω πιο λιτά, αλλά ευτυχισμένα.
Αυτά όλα θα γίνουν μαθήματα. Θέλουμε λίγο χρόνο. Αρκεί να μην πάμε σε τραγικές καταστάσεις. Ευχηθείτε ο λαός μας να σκεφτεί όχι με θυμό. Ο θυμός δεν δίνει αποτέλεσμα. Η λογική εδώ χρειάζεται και η σύνεση. Διότι επιτρέψτε μου να πω κάτι που δεν το είναι δικό μου και εγώ το διάβασα και το άκουσα. Αυτή τη στιγμή είναι η επιλογή μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής. Τι θέλουμε. Και συμβαίνει το εξής τραγικό. Το έλεγα και σε μια συνάντηση πριν που είχα και με βουλευτές σας των δύο κομμάτων εδώ, Γερμανούς. Ο λαός στην πλειοψηφία του θέλει Ευρώπη και ευρώ. Και την ίδια στιγμή λέει θα καταψηφίσω τα κόμματα που μιλάνε για Ευρώπη και ευρώ. Πώς θα γίνουν τώρα αυτά και τα δύο, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει κάτι να βρεθεί μια λύση. Τι θέλουν. Διότι από τη μια είναι θυμωμένος και από την άλλη λογικός. Θα πρέπει λοιπόν να βρει τη μέση οδό και να μην οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, διότι μου περιέγραφαν προσομοίωση σε περίπτωση πτωχεύσεως, καθαρής πτωχεύσεως, γιατί τώρα εντάξει πάμε σε αυτή τη γνωστή, στην κάθε πτώχευση, τα τρόφιμα και τα καύσιμα στο λεκανοπέδιο που ζει η μισή Ελλάδα, άλλο δράμα, επαρκούν για 48 ώρες. Που σημαίνει ότι τα τάγκ στα φυλάδια της τράπεζας να μην συλληφθούν και η κατοχή, τι ήταν όπως μου τις περιγράφουν εμείς τις ήσασταν. Όχι ότι δεν υπήρχαν στην επαρχία προϊόντα, δεν υπήρχε βενζίνη να μεταφερθούν τα προϊόντα στην πρωτεύουσα. Ο Θεός να φυλάξει. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε αρκεί να υπάρξει μια σύνεση και βεβαίως οι υπεύθυνοι να αναλάβουν ευθύνες όπως είπατε και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις πραγματικής και ουσιαστικής ανάπτυξης. Να δουν τα παιδιά μας εργασία. Έρχονται και λένε, δεν θέλω να ζητιανέψω, δουλειά ζητάω. Αλλά η δουλειά προϋποθέτει, ξέρετε εσείς, είστε οικονομολόγοι και άνθρωποι που ζείτε μέσα στην αγορά. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, εγώ ξέρω το δράμα που ζω ως επίσκοπος για να μπορέσω να δώσω και να στηρίξω αυτά τα παιδιά. Και βεβαίως να τους δώσω διεξόδους σε μονοπάτια που όντως θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Εκεί χρειάζεται τέχνη και δουλειά. Ας ελπίσουμε. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μεγάλη επιστροφή και στη γη και σε πολλά επαγγέλματα που θα δώσουν νέες καταστάσεις. Αλλά θέλει λίγο χρόνο.